IKEA! Το καλύτερο μέρος για να πάρεις κεφτέδες! Στιεύομαι φυσικά! Είναι και χορηγούμενο το βίντεο, μην λέμε τέτοια. Στην IKEA πάμε όλοι μας, όχι μόνο για τους κεφτέδες φυσικά, αλλά και για τα τσάμπα μολύβια και τις τσάμπα μεζούρες. Εντάξει, οκ, okay, πάμε και για τα έπιπλα. Και εκεί είναι που το COSMOTE Deals for You σου δίνει 10% έκπτωση στις αγορές σου. Μπείτε στο COSMOTE.gr κάθετος Deals for You και μάθετε περισσότερα. Όχι τώρα, μετά το βίντεο. Τώρα πάμε να δούμε τους τύπους ανθρώπων που θα συναντήσεις στην IKEA. Θέση νούμερο 1. Τα ερωτευμένα ζευγαράκια. Αυτοί που ζουν το όνειρο. Που πάνε στην IKEA και το πάνε όλο το κατάστημα χεράκι-χεράκι. Δεν το αφήνουν με τίποτα. Περνάνε πάνω από τα έπιπλα κρατώντας το χεράκι. Η IKEA, να ξέρετε, είναι ο ναός των ερωτευμένων. Αλλά. Το πραγματικό τεστ σε μια σχέση είναι αν θα καταφέρετε να συναρμολογήσετε ό,τι πήρατε από την IKEA χωρίς να σκοτώσετε το ένα στον άλλον. Εκεί σας θέλω. Θέση νούμερο 2. Η ελληνική οικογένεια που πάνε όλοι μαζί στην IKEA λες και πάνε εκδρομή στα Ειδονάκια. IKEA! Που πάντα στην είσοδο μπαίνουν και είναι απόλυτα normal. Παιδιά, μπαίνουμε, παίρνουμε ό,τι χρειαζόμαστε και φεύγουμε. Θέλω να συμπεριφερθείτε σωστά, εντάξει. Και μετά από 6,5 δευτερόλεπτα έχουν χάσει την μπάλα τελείως. Για να φέρω 8 πορτατίφ! Πού είναι ο Κωστάκης! Πού είναι ο Κωστάκης! Κωστάκη! Μάκη, πιάσε 8 απλόστρες! Κωστάκη! Κωστάκη! Γιωργάκη, βγάλε το τυρμπουσόν από τα αυτή σου, παιδί μου! Κωστάκη! Ένα από τα καλύτερα πράγματα στην IKEA είναι ότι μπορείς να πιάσεις τα έπιπλα, μπορείς να τα δοκιμάσεις, να τα κουμπίσεις. Κάποιοι άνθρωποι βέβαια αυτό το πάνε στα άκρα. Μιλάω για τους υπερδοκιμαστές επίπλων. Αυτούς που όχι απλά θα ξαπλώσουν το κρεβάτι, θα βάλουν και πιτζάμες, θα τραβήξουν και το πάπλωμα και θα ροχαλίσουν κιόλας. Αυτούς που θα κάτσουν με όλη την οικογένεια σε τραπέζι IKEA και θα πιάσουν και ένα καυγά έτσι για να δούνε πώς είναι το κυριακάτικο οικογενειακό τραπέζι σε μια τραπεζαρία IKEA. Και φυσικά αυτούς που θα μπουν μέχρι και στην ντουσιέρα. Πώς δουλεύει? Πώς θα τα αγοράσω άμα δεν ξέρω πώς πέφτει η πίεση από το νερό? Γιατί δεν ανοίγει? Τους αναφέραμε και στην εισαγωγή, αλλά αξίζουν μια ειδική αναφορά και εδώ. Μιλάω για αυτούς που πάνε στην IKEA μόνο και μόνο για να καβατζώσουν μολυβάκια IKEA. Που τους βλέπεις στο stand και έχουν πάθει αμόκ. Μολύβια! Που άμα πας σπίτι τους έχουν τόσα μολυβάκια IKEA που άμα τα ενώσουν μεταξύ τους μπορούν να φτιάξουν βιβλιοθήκη IKEA. Η διαδρομή όταν μπαίνεις στην IKEA είναι συγκεκριμένη. Ακολουθείς τα βελάκια στο πάτωμα πιστά. Βελάκι. Αλλά κάποιοι είναι επαναστάτες. Είναι maverick. Δεν πάνε από την πεπατημένη. Χαράζουν τη δική τους πορεία. Αυτούς που περνάνε μέσα από τείχους, ρε. Που τους βλέπεις να ανοίγουν το παράθυρο στο σαλόνι IKEA, να βγαίνουν δύο δωμάτια πιο πέρα μέσα από το ντουλάπι της κουζίνας, να ξαναβουτάνε και να εμφανίζονται στην πισίνα μέσα από τις παιδικές μπάλες. Μπαζίνγκα! Να ξέρετε ότι αυτοί οι άνθρωποι ρισκάρουν τα πάντα. Αν το σχέδιό τους πετύχει, παίζει να γλιτώσουν 2 ώρες διαδρομής. Αλλά αν το σχέδιο αποτύχει, θα μείνουν για πάντα στην IKEA. Υπάρχουν 3 πράγματα τα οποία είναι εξαιρετικά δύσκολο να διαβάσεις. Ο κώδικας στο Matrix, τα βιβλία της Λένας Μαντά και τα ονόματα στα έπιπλα IKEA. Σοβαρά τώρα, τι φάση? Κάποια ονόματα έχουν 67 γράμματα, εκ των οποίων τα 66 είναι σύμφωνα και παίζει και ένα φωνείο κάπου στη μέση. Προσπαθείς να το διαβάσεις και παθαίνει κάταγμα η γλώσσα σου. Αλλά πάντα όταν πηγαίνεις στην IKEA θα δεις άτομα τα οποία παλεύουν να τα διαβάζουν τα ονόματα σωστά. Σου αρέσει ο Κένε Λιχταϊράχ? Προτιμώ το Λάτκα Φατούι. Θέση νούμερο 7. Οι επαγγελματίες. Αυτοί που πάνε με σύστημα, που σχεδιάζουν την εξόρμηση λες και είναι στρατιωτική επιχείρηση. Λοιπόν, μπαίνουμε, παίρνουμε ό,τι γράφει λίστα και φεύγουμε. Θέλω να μπούμε και να βγούμε σε λιγότερο από 3 ώρες. Πέφτουμε με σκοινιά από την οροφή και φοράμε παροπίδες για να μην μας αποσπάσει τίποτα άλλο την προσοχή. Σε περίπτωση που παρασυρθείτε με άσχετα έπιπλα, είστε μόνοι σας. Δεν θα γυρίσει κανείς πίσω για σας. Επιχείρηση βιβλιοθήκη IKEA είναι go. Θέση 8. Αυτοί που πάνε μόνο για τα κεφτεδάκια. Μπράβο ρε παιδιά. Ας είμαστε ειλικρινείς, όλο το υπόλοιπο κτίριο είναι ένα εμπόδιο ανάμεσα σε σένα και τα κεφτεδάκια. Είναι ένας λαβύρινθος από τον οποίο πρέπει να περάσεις έτσι ώστε να καταφέρεις να φτάσεις πού? Στα κεφτεδάκια. Αυτό λέμε τόση ώρα. Να σου πω κάτι. Αν η IKEA αντί για κατάστημα επίπλων γινόταν απλά ταβέρνα και σέρβιρε μόνο κεφτεδάκια, παίζει να πήγαινε και κάθε μέρα. Ένα από τα πιο διασκεδαστικά μέρη στην IKEA είναι ο χώρος φόρτωσης εμπορευμάτων. Εκεί που πάμε και βλέπουμε απελπισμένους ανθρώπους που έχουν αγοράσει ένα ολόκληρο κατάστημα IKEA να προσπαθούν να το χωρέσουν μέσα σε ένα πόρτ παγκάζ που με τα βίας χωράει την ετάζερα. Εκεί που οι άντρες για 20 λεπτά κάνουν μόνο μία κίνηση. Και σε κάποια φάση συνειδητοποιούν ότι δεν παίζει να χωρέσουν όλα αυτά που πήρανε μέσα στο αμάξι. Δεν γίνεται!
θα πρέπει να γίνουν κάποιες θυσίες. Παιδιά, δεν χωράνε όλα, εντάξει. Θα αφήσουμε κάτι πίσω. Το γιο μας, το Δημήτρη. Sorry, Δημητράκη, τι να κάνουμε. Το πορτατήφι είναι πιο σημαντικό. Και τελειώνουμε με μια κατηγορία που απαιτεί το σεβασμό μας. Το μονόκερο της IKEA. Τον άνθρωπο που μπαίνει μέσα στην IKEA, κάνει όλη τη διαδρομή και δεν αγοράζει τίποτα. Ούτε ένα σουρωτήρι. Τίποτα. Ούτε αυτά τα πιαστράκια για τις πετσέτες. Τίποτα. Ούτε ένα hot dog. Τίποτα. Παίζει να υπάρχουν 2-3 άτομα σε όλο τον πλανήτη που το έχουν καταφέρει αυτό. Αυτός ο τύπος ανθρώπου, φίλοι μου, είναι ο σύγχρονος Οδυσσέας. Περνάει μέσα από την IKEA και αγνοεί τα τραγούδια από τις σιρήνες. Είναι έτσι, δεν θα λυγίσω, δεν θα με πάρετε, δεν θα αγοράσω τίποτα. Και φεύγει ήρωας. Μπράβο! Αυτή ήταν η δική μου τύπη ανθρώπων που θα συναντήσεις μέσα στην IKEA. Αν θέλετε, γράψτε μου με σχόλιο έναν δικό σας τύπο ανθρώπου που μπορεί να ξέχασα και να μην έβαλα στη λίστα μου και θα κερδίσετε τον απεριόριστο σεβασμό μου. Αλλά φυσικά, αν θέλετε να κερδίσετε και 10% έκπτωση στις αγορές σας στην IKEA, μπείτε στο cosmote.gr κάθετος Deals for You και μάθετε τα πάντα. Εμείς θα τα ξαναπούμε σύντομα. Μέχρι τότε, να περνάτε καλά, βρε!